Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Χατζιωάννου, τον γνωστό νομικό που ασχολείται και με το αθλητικό δίκαιο. Είναι και δικηγόρος του Αραστέχνη Άρε φυσικά και χειρίζεται πολλά από τα θέματα που μας απασχολούν τους τελευταίους μήνες. Δυστυχώς μας απασχολούν. Θα θέλαμε να μιλάμε περισσότερο για ποδόσφαιρο, για μεταγραφές και για θέματα που άπτονται καθαρά του αγωνιστικού. Αλλά τι να κάνουμε, τέτοια είναι η επικαιρότητα που πρέπει να μιλήσουμε και με τους νομικούς. Τι κάνετε, κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαββόπουλο, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Και σε εσάς. Έχουμε ξεχάσει τι είναι 4-4-2, 4-3-3 και συστήματα, μεταγραφές και πόσο φεστή. Και φουνταριστές. Ναι. Ξέρετε, αυτά να κάνουμε όλοι λίγο τους προπονητές, όχι αυτός δεν είναι καλός, εκείνο το εξτρέμ είναι καλύτερο από το άλλο. Προπονητές της κερκίδας. Ναι, αλλά δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε για επικυρώσεις, για εφέσεις. Έχουμε μάθει πότε συνεδριάζει η εφέσεων, πότε συνεδριάζει το διοικητικό. Σε λίγο θα μας φάει τη δουλειά όλοι εσείς, από ό,τι βλέπω εγώ. Καλά, άμα χρειαστείτε κανένα βοηθό, ξέρετε εδώ είμαστε. Όχι, θα μας τη φάτε, όχι θα βοηθώ, θα μας τη φάτε, δεν θα μας έχετε ανάγκη. Πάμε παρακάτω. Είστε πάντοτε χρήσιμος, κύριε Χατζιώνα, γιατί χρόνια τώρα ασχολείστε με αυτά και νομίζω ότι μπορείτε να μας κατατοπίσετε. Καταρχάς, πείτε μας τι γίνεται τώρα μετά την απόφαση της εφέσεων για την αποβολή της Κέρκυρας. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλο, να σας πω τώρα, καταρχήν ό,τι συζητάμε τη σήμερον Ελλάδα στην σήμερον ημέρα στην Ελλάδα είναι λίγο φλού, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Ναι. Πολύ περισσότερο στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία εγώ τώρα θα σας αναφέρω είναι προϊόν μιας ενημέρωσης πριν από λίγο, πριν 5-10 λεπτά που είχα από την Αθήνα με διάφορα τηλέφωνα που έκανα, γιατί εφόσον με πήρατε και μου είπατε να βγω στο ραδιόφωνο, είχα υποχρώσει απέναντι στους φιλάθλους του Άρη να κάνω την πιο επικαιροποιημένη ενημέρωση. Ωραία. Είναι πολύ σωστό, πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο εγώ έχω, όπως λέτε εσείς, δημοσιογραφικές πληροφορίες, εγώ έχω πληροφορίες από τους κύκλους της ΕΠΟ, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, Δευτέρα, βέβαια είναι πολύ... Δεν θα ήταν πολύ όριμο σήμερα να έχει προχωρήσει η ιστορία, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει κατεθεί η προσφυγή της Κέρκυρας στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Mm-hmm. Αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχω, θα κατεθεί αύριο. Μάλιστα. Δεν νομίζω εγώ, γνωρίζοντας τόσα χρόνια την νοοτροπία της ΕΠΟ και την ελληνική πραγματικότητα, μέσα στη βδομάδα να προσδιοριστεί η συζήτηση αυτής της προσφυγής. Από ό,τι εγώ ακούω και από ό,τι βλέπω, μάλλον θα συζητηθεί την άλλη Δευτέρα. Μάλιστα. Αυτό σε πρώτη φάση για τον Άρη δεν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι μια ευχάριστη πληροφορία. Η ευχάριστη πληροφορία που έχω κατά κάποιο τρόπο, η οποία διευκολύνει εμάς, γιατί το πρόβλημα για τον Άρη είναι ότι ή θα παίξει ή δεν θα παίξει. Αυτό εντάξει, αλλά το πρόβλημα είναι χρονικό. Ναι. Καταλάβατε. Ενημερωμηνία. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα που θα ξεκαθαρίσει. Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να παίξουμε, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα παίξουμε ή όχι. Δεν είναι. Mm-hmm. Και το πρόβλημα είναι ότι οι υποθέσεις αυτές μας πήγαν πολύ πίσω. Το ευχάριστο κατά κάποιο τρόπο είναι ότι πληροφορήθηκα ότι μεθαύριο Τετάρτη η Super League θα κάνει επικύρωση βαθμολογίας. Ναι. Μάλλον, ναι. Τη Super League, λέει, του περσινού πρωταθλήματος. Από την πέμπτη θέση και κάτω. Όχι, όχι, όλα θα τα κάνει. Α, εκτός εκτός από τη θέση της Κέρκυρας ή της... ποιος θα την καταλάβει, ο Λεβαδιακός ή ο Απόλλωνας, αυτό θα ξεκαθαρίζει. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί είχα μιλήσει και σε εσάς, αλλά και με άλλους συναλλεύους που έχω μιλήσει. Το θέμα είναι ότι η σύμβαση της Νόβα έχει ασφιχτικές προθεσμίες και ποινικές ρήτρες. Σωστά. Και ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση, το πρωτάθλημα της Super League πρέπει να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Ναι. Εντάξει. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και η Super League θα κάνει επικύρωση με μια μικρή επιφύλαξη, ας το λέω πάντα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι τώρα πρόσφατη πρωινή ενημέρωση, αυτή τη Δετάρτη. Αυτό διευκολύνει εμάς σαν Άρη, γιατί εφόσον κάνει επικύρωση έστω στις τρεις θέσεις που πέφτουν, που μας ενδιαφέρει εμάς, τότε πλέον θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία που έχει πει η Football League, να καλέσει τις ομάδες αυτές και να πει να δηλώσουν συμμετοχή, αν επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Football League. Ναι. Ήδη οι δύο, όπως γνωρίζουμε, έχουν δηλώσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ωραία. Ο Εργοτέλης δεν δήλωσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, άρα εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι θα παίξει στη ΒΙΤΑ Εθνική. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να πει τώρα ότι θα παίξω ΓΑΜΑ, γιατί έχει περάσει προθεσμία. Καταλάβατε. Ναι, σωστά. Οπότε θα παίξει τέτοιο, θα παίξει ΒΙΤΑ. Οπότε με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτές οι δύο θέσεις του Όφη και της Νίκη Βόλου, θα ενεργοποιηθεί διαδικασία και θα πρέπει πλέον να ερωτηθεί από τη Football League ΕΠΟ ποιες ομάδες
θα καταλάβω τις θέσεις αυτές και τότε θα έρθει η ώρα του Άρη και των υπόλοιπων δευτεροθεριών. Έτσι είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μετά την επικύρωση των βαθμολογιών του Super League, λογικά θα επικυρώσει αμέσως μετά και η Football League. Αυτό ναι, θα επικυρώσει. Θα επικυρώσει. Βέβαια εκεί πέρα βλέπω ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Η Football League θα θέλει να μείνουν η πέμπτη, μάλλον η τέταρτη από τα play-out, αυτό δεν περπατάει, δεν έχει ελπίδες σύμφωνα με το ΚΑΠ, αλλά πάση περιπτώσει πρέπει κάποτε να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και ελπίζω τώρα να γίνει τελικά η Super League, η επικύρωση την Τετάρτη, οπότε να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Τον Άρη, η προσπάθεια που θα κάνει η Κέρκυρα με τις Εφέσεις και ο Απόλλωνας Σμύρνης, πού τον επηρεάζει και αν τον επηρεάζει σε κάτι? Εντάξτε. Εγώ μέχρι την ενημέρωση που είχα μέχρι την Παρασκευή, ειλικρινά σας λέω, προβληματιζόμουν πάρα πολύ, γιατί αυτό που μου είπατε θα πήγαινε πίσω τον Άρη. Αλλά εφόσον γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας τώρα, την Τετάρτη, στη Super League, δεν τον επηρεάζει τον Άρη καθόλου. Γιατί να σας πω και κάτι, ο Άρης δεν θέλει να πάρει τη θέση της Κέρκυρα, ή μάλλον ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, δεν θέλουν να πάρουν τη θέση της Κέρκυρας ή του Λεβαδιακού ή του Απόλλωνα. Παράδειγμα, σας λέω. Θέλουν να πάρουν τις θέσεις αυτών οι οποίες σίγουρα θα πέσουν. Και αυτές σίγουρα είναι ο Όφη, Νίκη Βόλου και ο Εργοτέλης. Σωστά. Ναι, σας αναφέρω τον Απόλλωνα γιατί σε περίπτωση που δικαιωθεί ο Απόλλωνας και ανέβει αυτό. Θα πέσει ο Λεβαδιακός. Θα πέσει ο Λεβαδιακός. Δεν υπάρχει θέση. Ναι, δεν υπάρχει. Βλέπετε εσείς να υπάρχει θέση? Όχι, δεν αλλάζει. Το ίδιο πράγμα είναι. Εκτός αν κάποιος πέσει ο Λεβαδιακός, υποθετικά λέμε, και για μένα δεν ευσταθεί αυτό το σενάριο. Όχι να πέσει ο Λεβαδιακός. Δεν ευσταθεί το σενάριο να πέσει ο Λεβαδιακός και να πάει στη Γάμα. Ναι. Αυτό εγώ το αποκλείω. Ναι. Τότε μόνο θα χειρεύσει θέση, καταλάβατε. Ναι. Αυτή τη στιγμή σιγουριάζουν ότι υπάρχουν δύο θέσεις. Αυτές οι δύο θέσεις πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιοι τις καταλάβουν και επιτέλους να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, η οποία θα έπρεπε να ξεκινήσει 10 Ιουνίου. Ναι. 15 Ιουνίου βαριά, έτσι δεν είναι? Ναι. Να ξεκαθαρίσει. Η Football League δεν θα πρέπει να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα αυτή την εβδομάδα, κύριε Χατζιάν? Εννοώ ότι εφόσον επικυρώσει η Super League. Ακούστε να σου πω κάτι. Μέχρι σήμερα η Football League, για να μην καταλογίζουμε ευθύνες σε κάποιον που δεν έχει ευθύνες, μέχρι σήμερα η Football League δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε το κρίσιμο σημείο και στοιχείο είναι να επικυρωθεί η βαθμολογία της Super League. Τη στιγμή κατά την οποία μέχρι σήμερα δεν είχε επικυρωθεί, η Football League δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Football League θα μπορεί να κάνει από τη Δετάρτη και μετά. Δηλαδή έλεγα το εξής. Μήπως θα μπορούσε να μην κάνει αυτή την 48 ή τις 72 ώρες προθεσμία που θα δώσει στις ομάδες για να δηλώσουν συμμετοχή και αυτό. Και τι να κάνει? Αφού ούτως ή άλλως έχουν δηλώσει η Νίκη Βόλου και ο Όφης. Θα σας πω, κύριε Σαββόπουλο, κάτι το οποίο το είπα και την άλλη φορά. Ναι. Αυτό η Νίκη Βόλου και Όφη, το ότι δήλωσαν στη ΓΑΜΑ Εθνική, λέει πολλά, αλλά μπορεί να μην λέει και τίποτα. Με την έννοια την εξής το λέω, καθαρά νομικά. Ναι. Η Football League δεν θα καλέσει τον ερασιτέχνη Όφη και την ερασιτεχνική Νίκη Βόλου που δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα καλέσει τις ΠΑΕ. Τις ΠΑΕ, ναι. Οι ΠΑΕ συμμετέχουν στη Football League. Δηλαδή η Football League θα κάνει ένα έγγραφο εκδήλωση επιθυμίας ή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη ΠΑΕ Όφη και στη ΠΑΕ Νίκη Βόλου. Άσχετα βέβαια σε ποια μορφή υπάρχουν αυτές και αν υπάρχουν. Γιατί το από ό,τι ξέρω τουλάχιστον η ΠΑΕ Όφη είναι στο στάδιο της εκαθάριση και έχουν οριστεί και καθαριστές. Αλλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής δεν συμμετέχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες. Αυτό θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές σας, για να μην λένε ότι η Football League. Συμμετέχουν οι ΠΑΕ, επαγγελματικές ομάδες. Οπότε η Football League υποχρεωτικά εκ του νόμου είναι υποχρεωμένη να στραφεί στη ΠΑΕ Όφη και στη ΠΑΕ Νίκη Βόλου και θα κάνει ένα έγγραφο που από ό,τι έχω ακούσει θα λέει ότι σας καλούμε εντός 48 ή εντός 72 ώρων να δηλώσετε αν επιθυμείτε να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Football League περίοδου 15-16. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απαντητικό έγγραφο από εσάς, θα θεωρηθεί αρνητική απάντηση. Μάλιστα. Καταλάβατε, στην ΠΑΕ Όφη και στην ΠΑΕ Νίκη Βόλου, το ξαναλέω. Ενώ ο ερασιτέχνης δήλωσε συμμετοχή στην ΓΑΜΑ Εθνική. Όπως ο ερασιτέχνης Άρης πέρυσι δήλωσε, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Δηλαδή τυπικό είναι το θέμα. Ουσιαστικό για μένα δεν είναι εφόσον δήλωσε, αλλά είναι τυπικό, πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το διαδικαστικό στάδιο. Η Football League δεν μπορεί σήμερα ή εν πάση περιπτώσει πριν να την επικύρωση να κάνουν τη Super League να κάνουν οτιδήποτε. Δώστε μας λίγο 30 λεπτά να ακούσουμε μόνο τι ώρα είναι, κύριε Χατζόνο, και επιστρέφουμε. Όσο θέλετε.
Η ώρα είναι 11. Σιδ Μετάλ, αποσύρσεις οχημάτων. Τηλεφωνήστε στο 788-788. Το τηλέφωνο της ανακύκλωσης. 100, 200, 300, 400, 500. Έλα, έλα, βάλε κάτι ακόμα. Το βλέπουμε. Μόνο στη Σιδ Μετάλ μπορείς να κερδίσεις περισσότερα. Απόσυρε το αυτοκίνητό σου και μέχρι 500 ευρώ πουλα δικά σου. Και βλέπουμε! Τηλεφώνησε τώρα στο 788-788 στο τηλέφωνο της ανακύκλωσης. Κλείνεις ραντεβού, τηλέφωνο 788-788. Έρχονται από τη Σιδ Μετάλ, παίρνουν το παλιό σου αυτοκίνητο και μέχρι 500 ευρώ δικά σου. Και βλέπουμε! Μόνο στη Σιδ Μετάλ. Ανακύκλωση αυτοκινήτου γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά. Σιδ Μετάλ, τηλέφωνο 788-788. Το τηλέφωνο της ανακύκλωσης. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χατζιωάννου. Άρα, το σημαντικό για τον Άρη, αυτό που τον είναι ότι επικυρώνει η Super League. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό αυτή τη εβδομάδα. Το σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχω, Τετάρτη θα συνεδριάσει η Super League. Και μετά η Football League θα κάνει αυτό που μας είπατε. Θα στείλει αυτές τις προθυμίες. Άρα, θα πάμε σίγουρα από την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω άμεσα. Γιατί το θέμα είναι και Σαββόπουλο, ότι αν περιμένουμε να δικαστεί η υπόθεση στο διοικητικό δικαστήριο εφέσεων που σας είπα ότι μάλλον θα δικαστεί την άλλη Δευτέρα και να βγει απόφαση, θα φάμε και την άλλη εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σοβαρό. Ναι. Κάθε μέρα η οποία περνάει για τον Άρη είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί μικραίνει η προθεσμία που έχουμε και τα χρονικά περιθώρια που έχουμε σαν ομάδα και για το προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο βασικό. Σήμερα έχουμε 10 του μηνός. 10 δεν έχουμε. Άμα φάμε αυτή τη βδομάδα και πάμε 17 την άλλη Δευτέρα και 23 την άλλη και 24 την άλλη, καταλαβαίνετε, υπάρχει θέμα για τις διεθνείς μεταγραφές. Παραδείγματος χάρη όπως ο Κόστολο. Οι μεταγραφές αυτές σε κάθε περίπτωση κλείνουν το TMS, το σύστημα της FIFA για τις διεθνείς μεταγραφές, κλείνει 31 Αυγούστου. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούμε να πάρουμε, όχι εμείς, και οι άλλες ομάδες, παίκτες. Βέβαια θα μας δώσουν, παίκτες, προσέξτε, να μην μπερδευτούμε, παίκτες από το εξωτερικό. Ναι. Για τους παίκτες, τους Έλληνες ή τους αλλοδαπούς που αγωνίζονται στην Ελλάδα, όπως ο Καμαρά. Όπως ο Καμαρά, είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί θα μας δώσει σίγουρα παράταση, μπορεί 10-15 ημερών ή ΕΠΟ. Αλλά για παίκτες όπως ο Κόστολ ή άλλους παίκτες που θέλει να πάρει ο Άρης, όσο περνά ο καιρός θα έχουμε πρόβλημα. Δεν δίνεται όμως για τους ελεύθερους μια παράταση κάθε χρόνο. Για τους ελεύθερους από τον Ιούνιο και έπειτα. Λέει, ο Κόστολ ήταν ελεύθερος προφανώς από τον Ιούνιο και έπειτα. Για κάθε τέτοια περίπτωση Κόστολ. Η FIFA προβλέπει για τους λεγόμενους άνεργους ποδοσφαιριστές μια προθεσμία μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Αλλά εγώ δεν είμαι. Εντάξει, ο Κόστολο δεν ξέρω το νομικό καθεστώς, αλλά και δεν μπορώ να ξέρω όλους τους παίκτες που θέλουν να πάρουμε, αν είναι ελεύθεροι ή όχι. Μπορεί να ανήκουν και να χρειάζεται να γίνει διεθνής μεταγραφή. Ναι, αυτό ναι, αλλά αν μιλάμε για ελεύθερους, προφανώς θα υπάρχει και η παράταση για αυτούς τους άνεργους, όπως λέτε. Ναι, ακούστε κύριε Σαββόπουλε. Αν θα το πούμε επί του πραγματικού. Ναι. Ο Άρης, εφόσον θέλει να πάρει παίκτες από το εξωτερικό, αν μεν οι παίκτες αυτοί θα είναι ελεύθεροι, θα έχει τη δυνατότητα να τους πάρει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Περίπου σας λέω τώρα, 10-11 ανάλογα ό,τι πει ΕΠΟ. Δίνει μια παράταση σύμφωνα με τις εντολές της FIFA. Εάν όμως θέλει να πάρει από το εξωτερικό ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος ανήκει σε ομάδα, εντάξει, και ως εκ τούτου είναι μεταγραφή, δεν είναι ελεύθερος, πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε μέχρι 31 Αυγούστου. Αυτά τα λέω γενικά και αόριστα και ανέφερα το θέμα, παράδειγμα του Κόστολ, γιατί από ό,τι ξέρω ένας παίκτης ο οποίος είναι υπόψη του Άρη και έρχεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και θεωρείται κλεισμένο εντό εισαγωγικών. Εντάξει, αλλά και μιλάμε και μια μεταγραφή, παραδείγματος χάρη θέλω να πάρω εγώ ένα παίκτη στην Τουρκία. Υποθετικά σας λέω, τον Γκέκα. Τώρα υποθετικά μιλάμε. Και αν ο Γκέκα ανήκει σε ομάδα, δεν πάω τον πάρω. Αν όμως είναι ελεύθερος μπορώ, είναι ολόκληρη ιστορία, αλλά το θέμα είναι να μην περάσει κι άλλος καιρός. Γιατί μειώνονται και στην Ελλάδα ακόμα και στη πιάτσα που λέμε, μειώνονται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ελεύθεροι, οι πολλοί δεν μπορούν να περιμένουν. Ασφαλώς, έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε για το TMS, γιατί ένα αντίστοιχο πρόβλημα με το Σανιά δεν είχε δημιουργηθεί πριν. Το Σανιά του Ντουλούλου, που οι μεταγραφές κλείνουν σε κάθε περίπτωση. Κλείνουν 31 Αυγούστου, κλειδώνει η FIFA, δεν δίνει σε ποτέ παράταση. Θα πας το Γενάρη μετά και δεν μπορούσαμε πέρυσι να πάμε. Βέβαια τότε ο Άρης ήταν εραστεχνική ομάδα και αυτή ήταν μεν ελεύθερη, αλλά ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Όπου δεν υπάρχει ελεύθερος άνεργος.
Ερασιτέχνης δηλαδή, επαγγελματίας πρέπει να είναι για να μπορεί να δοθεί παράταση. Άρα, όπως μας λέτε, ο Άρης παίζει με τις ημερομηνίες, γι' αυτό το πρόβλημα είναι οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες κυρίως. Που πλέον είναι ασφικτικές και έχουμε πρόβλημα. Ναι. Άρα, μακάρι την επόμενη εβδομάδα, γιατί σίγουρα πάμε πλέον για την επόμενη εβδομάδα, να υπάρχει μια εξέλιξη και αν είναι δυνατόν όταν θα ερωτηθεί η ΕΠΟ από τη Football League να αποφασίσει η ΕΠΟ κατευθείαν και να μην χρειαστεί να πάρει κάποια απόφαση ότι ο Άρης να πάει στο διαιτητικό. Ναι, και σε όλου σωστά το είπατε. Εμείς σαν Άρης και ο κ. Καλατζίδης και το επιτελείο του και όλοι προσπαθούμε όσο το δυνατόν να πιέσουμε, αλλά πέρα από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, το καταλαβαίνετε. Ναι. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, γιατί μερικές φορές άκουσα να, οι φιλέθλοι να λένε «Α, τι κάνει ο Άρης» κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία ανήκει στην ΕΠΟ και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε πιέσεις όσο μπορούμε στην ΕΠΟ και στη Football League να επιταχύνει τη διαδικασία. Δηλαδή από Τετάρτη και μετά, ειδικά η Football League, να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία που εδώ και καιρό ο κ. Καλογιάννης είπε ότι θα κάνει. Ναι.